Λοιπόν, πάμε στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Κερίδη, τον Δημήτρη, με τον οποίο μιλούσαμε και πριν γίνει υπουργός, μιλάμε και τώρα. Το λέω γιατί πολλοί όταν γίνονται υπουργοί χάνονται. Κύριε Κερίδη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Κοιτάξτε, είναι και πολλά τα καθήκοντα, πάρα πολλές οι δουλειές. Σωστό. Έχω και εγώ μια γκρίνια από κάποιους φίλους δημοσιογράφους εδώ και στην Αθήνα. Αλλά και από μένα πρέπει να σας πω, γιατί μου έλεγε η κυρία Μπουγιουκλή, μου λέει Δημήτρη, τον ψάχνουμε τον κύριο Κερίδη. Λέω, ψάχνετε τον Κερίδη από μέρους μου και δεν βγαίνει. Και όχι, μου λέει... Ναι. Η ειδική σχέση είναι στρατηγική σχέση που λένε. Στρατηγική, ναι. Στις διεθνείς σχέσεις. Και πάντοτε έτσι ανταποκρίνομαι και το επιδιώκω. Γιατί, όπως ξέρετε, με τη Θεσσαλονίκη με συνδέουν πολλά. Και με συγκίνηση διάβασα τα νέα ότι επιτέλους το μετρό και αυτή η κακοδαιμονία, θα σας έλεγα, με τα μεγάλα έργα στην Θεσσαλονίκη σπάει και θα το εγκαινιάσουμε μέσα στο 24, θα αλλάξει πραγματικά το πρόσωπο της πόλης, θα διευκολύνει πάρα πολύ τις μετακινήσεις. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα, πώς το λένε... Ερωτική πόλη. Πέρα από το ερωτικό, έχει αυτή την ιδιόμορφη γεωγραφία όπου... Είναι επιμήκης εννοώ. Άμα κάνουμε τρεις ώρες στο περιφερειακό, προκύπτουν και ιδύλια. Πώς το λένε στο χωριό. Εγώ το λέω επιμήκη, ότι είναι επιμήκης η πόλη. Επιμήκης, έτσι, και σε ένα σημείο εκεί στο μεγάλο ρήγμα μεταξύ παλιάς πόλης, πρώην παλιάς πόλης και Βασιλίσσης Όλγας, καινούργιας επέκταση, στενεύει πάρα πολύ και άρα αυτό το μετρό θα δημιουργήσει έναν διάδρομο να μπορεί να μετακινείται κανείς από τα ανατολικά στα δυτικά με ευκολία. Είναι πολύ μεγάλο έργο, το πιο σύγχρονο της Ευρώπης, κόσμημα πραγματικό και πρέπει να επεκταθεί βέβαια ταυτόχρονα. Ξεκινήσαμε από τα εύκολα. Το ξεμπλοκάραμε. Ακόμα θα συζητούσαμε για τα αρχαία στη Βενιζέλου. Καλά, εσείς το μπλοκάρατε, εσείς το ξεμπλοκάρατε. Δηλαδή είναι ένα μπλοκαρισμένο εκγενετής έργο, αλλά αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Πάμε λίγο στο διατάφυλλο. Εσείς ήταν προχθές, όχι χθες, μέχρι κάπα προχθές το σεμινάριο. Να ρωτήσω αν. Τώρα με χαργαλάει να πω ότι θα ήμασταν μαζί, ξέρεις. Το Β με το Κ μαζί. Εγώ δεν είμαι βέβαιος αν θα ερχόμουν, βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Αυτό είναι άλλο από το Ευαγγέλιο. Πάμε λίγο τώρα στο διατάφτα. Ήταν απαραίτητο. Με τον κύριο Βενιέρη ορκιστήκαμε μαζί στην πρώτη. Ναι, είχαμε. Αλλά μετά μας την έκανε. Δεν πειράζει. Όχι, εγώ πρώτος πήρε την έδρα. Τι να κάνω, πείτε το μου τη δώσει. Κάποια έδρα πρέπει να πάρει. Απαραίτητο αν ήταν η συζήτηση, απολύτως απαραίτητη. Και χρήσιμη και κρίσιμη και σημαντική και δείχνει πως η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο δημοκρατικό ανοιχτό κόμμα. Το οποίο ξέρει να συζητά με επιχειρήματα χωρίς κραυγές και αποδραματοποιημένα, θα σας πω. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί θεωρείται απαραίτητη μια τέτοια συζήτηση σε εκπροσώπους του κοινοβουλίου. Είναι ένα θέμα συνείδησης, δεν είναι? Είναι ένα ζήτημα πως κάποιος βλέπει προσωπικά το θέμα, δεν είναι? Δηλαδή τώρα πήγαμε να μπλέξουμε λίγο αν κάποιος έχει την διάθεση να καταψηφίσει ή να απόσχει, μήπως αυτό σημαίνει και καταψηφίζω ή απέχω από τα της κυβέρνησης. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι εντελώς ζήτημα συνείδησης, αγαπητέ μου κύριε Κερίδη. Σίγουρα είναι. Γι' αυτό λέω γιατί να το συζητήσουμε. Ναι, γιατί και η συνείδηση διαμορφώνεται με βάση πραγματικά δεδομένα. Άλλωστε, οι κοινωνίες, όπως ξέρετε, έχουν αλλάξει συνείδηση σύν το χρόνο. Πριν από 30 χρόνια, υπέρ θα ήταν ένα 5%. Σήμερα είναι ένα 30% ή 40% ή 50%. Δεν ξέρω τώρα, ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις. Οι αλλαγές είναι ραγδαίες και στα ζητήματα αυτά των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων, όπως και άλλων έτσι, μειονοτικών ομάδων. Και αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ χρήσιμη, η οποία πρέπει να γίνεται και δημοσίως, πέρα από την κοινοβουλευτική ομάδα στο εσωτερικό, και ευρύτερα με την ελληνική κοινωνία, την οποία αντιπροσωπεύουν οι βουλευτές, βεβαίως. Έβαλε ένα ερώτημα ένας ακροατής και η Βιργινία έλεγε: μόλις έχουν τον κύριο Κερίδη, θέλω να το θέσω, Βιργινία, αυτό το οποίο έγραψε. Ναι, γιατί μπαίνουν πολλά ερωτήματα στο διάστημα, όπως και εσείς φαντάζομαι τα ακούτε και από τους ψηφοφόρους σας και από τον κόσμο. Είχαμε ένα ωραίο ερώτημα εδώ από έναν ακροατή. Προέχει το δικαίωμα ενός ομοφυλόφιλου να έχει παιδί ή ένα παιδί να έχει πατέρα και μητέρα? Το δεύτερο. Όπως και προέχει ένα παιδί να έχει πατέρα είτε ομοφυλόφιλο είτε ετεροφυλόφιλο σε σχέση με το τι κάνει ο ετεροφυλόφιλος ή ο ομοφυλόφιλος. Πάνω απ' όλα τα παιδιά. Και νομίζω είναι μια παιδοκεντρική ρύθμιση αυτή που κάνουμε. Άλλωστε γι' αυτό αφήσαμε έξω την παρένθετη. Και θέλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά, τα οποία σήμερα είναι απροστάτευτα. Υπάρχουν περιπτώσεις Ελληνόπουλων στο εξωτερικό με ομόφυλους γονείς που δεν μπορούν να εγγραφούν στα δημοτολόγια και δεν μπορούν να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί παρά όλους να μας βρίσκει αντίθετος και κάτι πρέπει να γίνει. Ναι.
Αν είναι, και για να πάω και για ένα βήμα παραπέρα, η διεθνή στατιστική λέει ότι περισσότερες χώρες έχουν αναγνωρίσει τα δικαιώματα στα παιδιά από ότι στον πολιτικό γάμο. Αν είναι 32-33 χώρες παγκοσμίως που έχουν τον πολιτικό γάμο ομόφυλων ζευγαριών, είναι περίπου νομίζω 39 οι χώρες που αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των παιδιών από ομόφυλους γάμους. Το Ισραήλ, για παράδειγμα, δεν αναγνωρίζει τον γάμο, αλλά αναγνωρίζει τα πλήρη δικαιώματα του παιδιού. Αν γιατί τόσες αντιδράσεις, κύριε Κερίδη. Πριν πάμε, κύριε Βυργινή, μισό λεπτό. Αν, αγαπητέ μου κύριε Κερίδη, αγαπητέ Δημήτρη, το πρόβλημα ή το θέμα αφορά στα παιδιά, ρωτώ, δεν υπάρχει ικανός και αναγκαίος αριθμός ετερόφιλων ζευγαριών να πάρουν αυτά τα παιδιά? Και αν είναι πραγματικά το θέμα και η σκέψη μας στα παιδιά? Γιατί έχω την εντύπωση, από ό,τι έχω ρωτήσει, ναι, από ό,τι γνωρίζω, είναι πολλαπλάσιος ο αριθμός εκείνων που ενδιαφέρονται να πάρουν παιδιά τα οποία έχουν βρεθεί σε ιδρύματα κλπ. Αφού υπάρχει ο αριθμός των ενδιαφερομένων, γιατί να μην λύσουμε, αν επαναλαμβάνω το θέμα αφορά κυρίως ή ειδικά στα παιδιά, γιατί να μην το λύσουμε έτσι? Κοιτάξτε, η υιοθεσία είναι το ένα, αλλά δεν είναι μόνο η υιοθεσία. Υπάρχουν ομοφυλόφιλοι που έχουν παιδιά και μπορούν να τα κάνουν είτε εντελώς, πώς να το πούμε, παραδοσιακά, είτε μέσω υποβοηθούμενης με εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Αυτά τα παιδιά πρέπει κάπως να προστατευτούν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, θέλω να πω. Εμείς δεν δημιουργούμε μια νέα πραγματικότητα, ούτε ερχόμαστε να αλλάξουμε. Ερχόμαστε να αναγνωρίσουμε μια υπάρχουσα πραγματικότητα που χρειάζεται προστασία και ρύθμιση. Και θα σας έλεγα τούτο και για το γάμο. Εμείς θέλουμε την ισότητα στον πολιτικό γάμο, όχι παρόλο που είμαστε συντηρητικοί, ακριβώς επειδή είμαστε συντηρητικοί. Για το γάμο δεν νομίζω ότι υπάρχει. Νομίζω ότι και μόνο η συζήτηση είναι λάθος συζήτηση, γιατί δεν μας πέφτει λόγος το ότι θα κάνουμε δύο ελεύθεροι άνθρωποι, δύο ενήλικες, αγαπητέ μου κύριε Κερίδη. Απλά αυτό το οποίο διαπιστώνουμε και χθες μιλήσαμε με την. Ο γάμος λύνει και το πρόβλημα των παιδιών. Αυτό που συζητήσαμε χθες με την κυρία. Η οποία ήταν στα σεμινάρια, από την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου. Εξαιρετική, εξαιρετική. Ναι. Την είχαμε χθες εδώ, κάναμε μια φορή, μια εξαιρετική κουβέντα. Αλλά αυτό το οποίο μας είπε είναι ότι αφού θεσπιστεί ο γάμος μεταξύ ομόφυλων, δεν μπορείς νομικά, δεν μπορείς με κανέναν τρόπο να απαγορεύσεις το δεύτερο σκέλος. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το δεύτερο σκέλος είναι αυτό στο οποίο ένα μεγάλο κομμάτι των ερωτηθέντων στις δημοσκοπήσεις, των ερωτώμενων στις δημοσκοπήσεις, είναι απέναντι, επειδή νωρίτερα λέγαμε για κοινωνία. Ενώ στο πρώτο υπάρχει μια συγκατάβαση. Κατάλαβα. Προσδιορίστε μου ακριβώς, εννοείται την παρένθετη ως δεύτερο ή τι εννοείται? Όχι, την τεκνοθεσία ή την υιοθεσία από ένα ομόφυλο ζευγάρι. Όχι μόνο δεν την εμποδίζει. Αυτό λέω, δεν την εμποδίζει. Δεν την εμποδίζει. Ναι. Την υιοθεσία. Κοιτάξτε, ακούστε, η λογική είναι πάρα πολύ απλή. Από τη στιγμή που μπορεί ένας άντρας μόνος να υιοθετήσει από το 1946 και μετά, θα ήταν παράλογο να απαγορεύσεις σε ζευγάρι να υιοθετήσει. Μπορεί και μόνος του ένας άντρας. Και προφανώς αν το αποφασίσει να μεγαλώσει αυτό το υιοθετημένο παιδί στη συνέχεια μαζί με έναν δικό του ομόφυλο σύντροφο, δεν υπάρχει λόγος να μην έχει δικαίωμα σε αυτόν τον δεύτερο ομόφυλο σύντροφο το παιδί, αν κάτι πάθει ο κηδεμόνας, ο νομικά κατοχυρωμένος κηδεμόνας. Περί αυτού πρόκειται. Άπαξ και το έχει δώσει το δικαίωμα ήδη από το 46 στον έναν, σε έναν να υιοθετήσει. Το θέμα είναι να μην μένει μετέωρο το παιδί, να το πούμε έτσι, σε περίπτωση που κάποιο πάθει κάτι. Όπως είναι και σε μια κανονική, να το πω σε πολλά εισαγωγικά, πυρηνική οικογένεια, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε. Δηλαδή, αν πάθει κάτι ο μπαμπάς, η μαμά μένει πίσω και φροντίζει το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπήρχε αυτό. Ιστορίες. Εδώ υπάρχουν τραγικές ιστορίες, τις οποίες πρέπει με αγάπη και πραγματικά με σύνεση και ανοιχτή καρδιά και ανοιχτό μυαλό να τις δούμε. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτά τα ομόφυλα ζευγάρια και αν πάθει κάτι ο βιολογικός γονιός ή ο νομικά αναγνωρισμένος κηδεμόνας, το παιδί μένει ορφανό και πηγαίνει σε ίδρυμα ή σε μακρινούς συγγενείς και δεν έχει δικαίωμα πάνω να το μεριμνήσει και να έχει τη φροντίδα ανθρώπου που ήτανε μαζί του. Αφού είναι τόσο ανθρώπινο το θέμα, γιατί είναι βαθιά ανθρώπινο αυτό, γιατί υπάρχουν τόσες αντιδράσεις ακόμα και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε φροντιστήρια επιφροντιστήριων?
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι οι αντιδράσεις διαπερνούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και ότι η Νέα Δημοκρατία και οι εσωτερικές ενστάσεις και εντάσεις, αν θέλετε, είναι καθρέφτης συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη παράταξη και προφανώς εισπυρώνει ανθρώπους με διαφορετικές έτσι, σε αυτά τα ζητήματα απόψεις. Γι' αυτό γίνονται συζητήσεις, όχι φροντιστήριο, όχι μασάζ, όπως έτσι αρέσκονται κάποιοι να γράφουν στον τύπο, γιατί προφανώς γαργαλάει τον τύπο και τους δημοσιογράφους να υπάρχει έτσι εσωκομματικό πρόβλημα που δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι. Αλλά προφανώς πρέπει να γίνει αυτή η κουβέντα. Είναι κάτι καινούριο. Εγώ το κατανοώ απόλυτα. Ήταν απολύτως προβλέψιμο, απολύτως θεμητό. Πρέπει να γίνει ωστόσο αυτή η συζήτηση. Η Ελλάδα έχει αποφασίσει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής της παράταξης, το είχε πει πολύ σωστά, να είναι ανανίκη στη Δύση, έτσι δεν είναι? Ναι. Όχι μόνο πολιτικά και οικονομικά, αλλά και αξιακά. Πρέπει να κλείσει γρήγορα το θέμα αυτό, κύριε Κερίδη, να έρθει γρήγορα για ψήφιση. Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, να υπάρξει συζήτηση, αλλά από ένα σημείο και μετά να μην κακοφορμήσει αυτή η συζήτηση, να γίνει συντεταγμένα και να ολοκληρωθεί, βεβαίως. Ναι, και νομίζω ναι, αλλά έτσι θα εγώ γίνει. Αντικειμενικά για το θέμα, χρόνος, ο απαραίτητος, ο ικανός και αναγκαίος. Δεν έγινε καμιά εκτενή συζήτηση. Τώρα η πολιτική διαχείριση, η επικοινωνιακή είναι ένα θέμα, αλλά δεν είναι το μείζον. Δεν έχει γίνει. Δηλαδή, βιαζόμαστε. Αυτό που δεν καταλαβαίνει πολλοί κόσμος, αγαπητέ μου κύριε Κερίδη, είναι γιατί αυτή η πρεμούρα. Γιατί δηλαδή το θέμα τόσο γρήγορα το φέραμε. Μια στιγμή. Υπάρχουν και οι άλλοι που λένε ότι ενώ γίνονται τόσα πάρα πολλά πράγματα από αυτή την κυβέρνηση για τον εξυγχρονισμό και την πρόοδο της χώρας, έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό και έχει μονοπολίσει τις τελευταίες μέρες και θα μονοπολίσει, νομίζω, ώσπου να ψηφιστεί και να ολοκληρωθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο αφορά, εν πάση περιπτώσει, μια μικρή ομάδα πληθυσμού και δεν μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική. Όχι, όχι. Ο Φλωρίδης κάνει πολύ καλή δουλειά, φαίνεται. Οι αλλαγές που κάνει είναι κάτι το οποίο χειροκρότησε ο κόσμος. Υπάρχουν θεσμικές παρεμβάσεις. Το άνοιγμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι μια θεσμική παρέμβαση, η οποία είδα δημοσκόπηση όπου ακόμη και ψηφοφόροι των αριστερών κομμάτων λένε ναι. Δεν λέει κάποιος ότι δεν γίνεται δουλειά. Γι' αυτό λέω αυτό το θέμα. Γιατί με τόσο μεγάλη πρεμούρα πρέπει να το λύσουμε σήμερα? Κοιτάξτε, την ακούω αυτή την κριτική και είναι μια κριτική η οποία γίνεται και στο εσωτερικό, για να είμαστε ειλικρινείς, της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει ότι η Νέα Δημοκρατία θα σταθεί δίπλα στις ευάλωτες ομάδες. Θα σταθεί δίπλα στα άτομα με αναπηρία, στις κακοποιημένες γυναίκες, αλλά και στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, με την εθνική στρατηγική που είχε εξαγγείλει ήδη από την προηγούμενη τετραετία και σήμερα υλοποιεί με αυτήν την απόφαση. Προφανώς αναλαμβάνει ένα πολιτικό ρίσκο. Προφανώς υπάρχουν πολλοί ψηφοφόροι μας που αντιδρούν, όπως το είπατε και εσείς, και εγώ βουλευτής είμαι και έχω μάλιστα το προνόμιο, ναι με να εκλέγομαι στη Βόρεια Αθήνα, αλλά προερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, να συνομιλώ, αν θέλετε, τόσο με το κέντρο όσο και με την περιφέρεια. Ήταν μέσα στο πρόγραμμά σας το προεκλογικό αυτό ενώ του κόμματος, κύριε Κερίδη? Και γι' αυτό έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. Αν ανοίξετε το τυπωμένο φυλάδιο, θα δείτε ότι μιλάει για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τους ΛΟΑΤΚΙ Plus. Και εκεί μέσα υπάρχει αυτό. Υπήρχε στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης τον Ιούλιο, με τις οποίες πήραμε ψήφο εμπιστοσύνη. Υπήρχε σε συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού που έδωσε κατά καιρού στο Bloomberg και ούτω καθεξής. Και από εκεί και πέρα προχωράμε μπροστά. Συνεπώς είναι λίγο περίεργο, επανέρχομαι πάλι, συγχωρέστε με, που δεν το κατάλαβαν οι ίδιοι βουλευτές σας αυτό, έτσι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου περίεργο. Το ότι υπάρχει μια ομάδα που αντιδρά είναι πολύ φυσιολογικό σε ένα τέτοιο ζήτημα. Να επαναλάβω ότι δεν καινοτομούμε, ότι ακολουθούμε την υπόλοιπη Ευρώπη, την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη, όχι την Ανατολική, στην οποία 20 χώρες έχουν προχωρήσει σε αυτό, ξεκινώντας από την Ολλανδία το 2001. Ακόμα και συντηρητικές κυβερνήσεις το έχουν κάνει, όπως ο Κάμερον στη Βρετανία το 2014. Και ερχόμαστε εδώ να καλύψουμε ένα πραγματικό νομικό. Βέβαια, εδώ αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Κάνουμε ένα ιστορικό άλμα, γιατί η Δυτική Ευρώπη
έχει άλλες προσλαμβάνουσες, άλλη ιστορία, άλλες καταβολές, άλλο αξιακό σύστημα σε σχέση με εμάς. Είμαστε λίγο υπό των Τούρκων, λίγο υπό των Βαλκανίων, λίγο υπό των Ορωμάτων. Ναι, αλλά όλη η προσπάθεια δεν ήταν να ξεφύγουμε από, ναι, αυτό, από το 1821. Συμφωνώ από απόλυτα, αλλά δεν γίνεται πατριάρχες με ιστορικά άλματα. Δηλαδή, το ιστορικό άλμα, το χρονικό άλμα μάλλον. Δηλαδή, πάμε βία να φέρουμε κάτι το οποίο, ναι, στην Ευρώπη μπορεί να ισχύει, αλλά οι Ευρωπαίοι. Έλεγα χθες την κυρία Φουντεδάκη, πώς τη λένε, την κυρία, την καθηγήτρια, ναι, της έλεγα το εξής. Λέμε ότι στη Δανία αυτό τότε ή δεν ξέρω πού, αλλά εγώ θυμάμαι πριν από 25 χρόνια δημοσιογράφος ήμουν και τότε, οι Δανείοι ως πρότυπο οικογένειας είχαν την μονογονεϊκή. Ένας γονέας, ένα παιδί πριν από 30 χρόνια. Έχουν άλλα δεδομένα οι Δανείοι για να πω ότι εμένα. Ακούστε. Η ανιψιά μου, η θιά μου, η ξαδέρφη μου, ο θείος μου. Δεν έχετε δίκιο. Δεν έχετε δίκιο και επιτρέψτε μου να σας πω τούτο. Η Ιρλανδία είναι μια βαθιά καθολική χώρα, υπερσυντηρητική, η οποία μέχρι πρόσφατα απαγόρευε τις αμβλώσεις. Τις αμβλώσεις, παρακαλώ, και έχει θεσμοθετήσει την ισότητα στον πολιτικό γάμο και την τεκνοθεσία. Η Μάλτα, καθολική χώρα, η Ισπανία του Φράνκο, αν θυμάστε που ήταν η Ισπανία πριν από 40 και 50 χρόνια, έτσι δεν είναι, και βρέθηκε σήμερα εδώ. Οι κοινωνίες εξελίσσονται. Αυτό το δείχνει ιδίως το γεγονός ότι στις νεότερες ηλικίες η αποδοχή είναι πολύ μεγαλύτερη, άρα υπάρχει και αυτό. Το πρόβλημά μας είναι ότι μονογονεϊκοί, διγονεϊκοί, στο τέλος δεν κάνουμε αρκετά παιδιά και πρέπει να καθίσουμε να το δούμε με πολύ προσοχή αυτό το ζήτημα. Την ώρα που κρίνουμε τους Σκανδιναβούς, να πούμε ότι η Σκανδιναβία έχει συνολικά πολύ υγιέστερο ποσοστό αναπαραγωγής και γονιμότητας από ότι εμείς εδώ στην Μεσόγειο. Για να κλείσουμε, κύριε Κερίδη, για να κλείσουμε, επειδή πιέζει ο χρόνος, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, θα κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα χθες, η οποία είναι δύσκολη στην απάντηση, γιατί εγώ, αν έχω κάποιους ενδιασμούς, προβληματισμούς, τους έχω για το παιδί και μόνο, όχι τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα δεν με αγγίζουν, γιατί δεν πρέπει να με αγγίζουν. Δηλαδή, δεν με αφορά, όταν λέω δεν με αφορά, δεν έχω κανένα δικαίωμα να παρέμβω στη ζωή κανένας ενήλικα. Αλλά πραγματικά νοιάζομαι ως πατέρας και εγώ δύο ενηλίκων για το παιδί. Αν το παιδάκι λίγο μεγαλώσει και κάποια στιγμή έρθει στο σαλόνι ενός ομόφυλου ζευγαριού και πει, γιατί με βάλατε σε αυτό το περιβάλλον, ποια θα ήταν η απάντηση? Τι σε αγαπήσαμε, φαντάζομαι, θα είναι η απάντηση που δίνουν όλοι οι γονείς στα παιδιά τους. Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ απόλυτα αυτό που έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας ως την ιδανική οικογένεια. Και εγώ σε τέτοια οικογένεια μεγάλωσα και τέτοια οικογένεια έχω με δύο μικρά παιδιά. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι ταυτόχρονα υπάρχει και μία πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να κρύβουμε κάτω από το χαλί, δεν μπορούμε να αρνούμαστε, αν θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε τα παιδιά. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα τι λέει ο κύριος Κερίδης. Μπορεί η θιά μου, όπως το είπες, ή η γιαγιά μου να μην έχουν τέτοιες προσλαμβάνουσες, αλλά υπάρχουν και τέτοιες οικογένειες στην κοινωνία. Για πόσες οικογένειες περίπου το ξέρουμε αυτό, δηλαδή πόσο αφορά το νομοσχέδιο, γιατί το ρωτάει και κόσμος αυτό, κύριε Κερίδη? Δεν το ξέρω πραγματικά. Δεν έχω αυτά τα στοιχεία, αλλά ξέρω περιπτώσεις, ανεκδοτολογικά θέλω να πω, από τη δικιά μου επαφή που έχουμε με ψηφοφόρους, με κόσμο κτλ., ότι υπάρχουν πολλά δράματα πίσω από αυτό. Από τέτοιες οικογένειες. Και ότι αυτό που μετράει το περισσότερο για τους γονείς, να το πούμε, είναι η αγάπη και η φροντίδα. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις και σε ετερόφιλα ζευγάρια που αυτό το στερούνται τα παιδιά. Άρα το τι. Καταλάβατε τι, που ναι, το θέλω να το πάω. Ναι. Είδατε τον ετεροφιλόφιλο Νταΐ Κηδεμόνα να ξυλοδέρνει το παιδί του και να το στέλνει στο νοσοκομείο στην εντατική το τετράχρονο προχθές. Επαναλαμβάνω, ο γάμος είναι συντηρητικός θεσμός. Δίνουμε πρόσβαση σε αυτόν ακριβώς επειδή είμαστε συντηρητικοί. Ακριβώς επειδή η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στον γάμο και στην οικογένεια ως θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής. Ακριβώς επειδή θέλουμε κοινωνική συνοχή και θέλουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, η σύγχρονη ευρωπαϊκή φιλελεύθερη δημοκρατική Νέα Δημοκρατία που αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες και προχωράει τη χώρα μπροστά. Με κόστος, προφανώς. Με ενστάσεις, με επιφυλάξεις. Εδώ είμαστε όλα να τα λύσουμε και να τα απαντήσουμε. Να είστε καλά, κύριε Κερίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.